Και μετά με τον κύριο Καραναστάση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σκοπός του παρόντος σχεδίου νόμου είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 23/2014 ΕΕ και η υιοθέτηση εθνικών ρυθμίσεων εφαρμοστικών της οδηγίας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και πλήρες νομοθετικό πλαίσιο για την ρύθμιση της ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης. Μέχρι σήμερα, η εξαίρεση των συμβάσεων παραχώρησης από το πεδίο εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών δημιουργούσε ανασφάλεια ως προς το νομικό καθεστώς που ρύθμιζε τις διαδικασίες ανάθεσής τους και άφηνε μεγάλο περιθώριο εκτίμησης στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Ιδιαίτερα στη χώρα μας, η έλλειψη συγκεκριμένου νομοθετήματος επέτρεπε ένα ευρύ πεδίο για την κύρωση συμβάσεων παραχώρησης κάθε φορά στηριζόμενη σε διαφορετικούς νόμους. Με το νέο αυτό νομοθέτημα θωρακίζονται νομικά οι συμβάσεις παραχώρησης, επιλύονται προβλήματα που ανέκυπταν στο παρελθόν, καταλείπεται η κατά περίπτωση εξειδίκευση των όρων και διαδικασιών επιλογής του παραχωρησιούχου. Λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή των συμβάσεων παραχώρησης στην ανάπτυξη στρατηγικής σημασίας υποδομών και υπηρεσιών, αλλά και στην προώθηση της καινοτομίας, το προτινόμενο σχέδιο νόμου αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση δημόσιων επενδύσεων και την μεταστροφή του αρνητικού οικονομικού κλίματος. Η ελληνική ένωμη τάξη αποκτά πλέον ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο ενσωματώνει το ενωσιακό δίκαιο, το ενωσιακό κεκτημένο και ταυτόχρονα διασφαλίζεται στο μέγιστο το δημόσιο συμφέρον. Παράλληλα, ο νόμος αυτός αναμένεται να λειτουργήσει καταλυτικά για την δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών, στηρίζοντας την εθνική προσπάθεια για επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης κατηγορίας συμβάσεων που τις διαφοροποιούν ουσιωδώς από τις κλασικές δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, τόσο όσον αφορά την ανάθεση όσο και την εκτέλεση, αλλά και κυρίως τη χρηματοδότησή τους, οι προτινόμενες ρυθμίσεις περιορίζονται στη θέσπιση βασικών κανόνων πλαισίου που διέπουν την αποτελεσματική σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης. Παράλληλα, εισάγονται ρυθμίσεις ουσιαστικού και δικονομικού πλαισίου που εξασφαλίζουν την γρήγορη και αποτελεσματική ένομη προστασία και επίλυση διαφορών στον τομέα των συμβάσεων παραχώρησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αλλά και την πολυπλοκότητα τόσο των διαδικασιών ανάθεσης όσο και των όρων του συμβατικού πλαισίου που διέπουν την εκτέλεσή τους. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η επιδίωξη των βασικών στόχων της νομοθετικής πρωτοβουλίας, δηλαδή η εισαγωγή σαφών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων πλαισίου που κατοχυρώνουν στο μέγιστο βαθμό την διαφάνεια και την ίση μεταχείριση, αποτρέπουν διαδρομές συναλλαγής, προάγουν τον γνήσιο και ελεύθερο ανταγωνισμό, εξασφαλίζουν την επίτευξη της βέλτιστης σχέσης κόστους και ποιότητας και εγγυώνται την αποτροπή και καταστολή φαινομένων διαφθοράς κατά την σύναψη και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών. Παράλληλα, παρέχουν στις αναθέτουσες αρχές και στους αναθέτοντες φορείς την αναγκαία πλην όμως ελεγχόμενη ευελιξία για τον καθορισμό των όρων που διέπουν την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης ανάλογα με την φύση και την έκταση του αντικειμένου αυτής. Επιπλέον επισημαίνεται ότι πέρα των ρυθμίσεων της συγκεκριμένης οδηγίας, το σχέδιο νόμου ενσωματώνει ρυθμίσεις εθνικού δικαίου που εισάγουν ρυθμίσεις συμπληρωματικές προς την οδηγία ή άλλα θέματα που κρίθηκε αναγκαίο να κατοχυρωθούν στο πλαίσιο του νόμου με γνώμονα την επίτευξη των σκοπών του.
Κατά την κατάρτιση του σχεδίου νόμου υπήρξε επίσης ειδική μέρημνα περιορισμού του αριθμού των κατεξουσιοδότηση εκδεδομένων κανονιστικών πράξεων, καμίας εκ των οποίων η έκδοση αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του νόμου. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το σκοπό, το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του νόμου, τις γενικές αρχές που ισχύουν για την επιλογή της ανάθεσης μιας σύμβασης παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένου του κριτηρίου της ανάληψης κινδύνου του παραχωρησιούχου, τις εξαιρούμενες συμβάσεις, τους απλουστευμένους κανόνες για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών και άλλα. Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται οι κανόνες για την ανάθεση των συμβάσεων παραχώρησης, όπως οι απαιτήσεις δημοσιότητας, οι ελάχιστες προθεσμίες για την παραλαβή των προσφορών αιτήσεων συμμετοχής, η σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης, ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών, τα κριτήρια της ανάθεσης, τα μέσα της καταπολέμησης των φαινομένων της διαφθοράς, τους λόγους αποκλεισμού, τα κριτήρια συμμετοχής, τους λόγους απόρριψης των προσφορών και τον τρόπο συμπλήρωσης και διευκρίνησης των ελλείψεων των προσφορών. Στο τρίτο μέρος περιλαμβάνονται κανόνες για την εκτέλεση των συμβάσεων, το περιεχόμενο των συμβατικών δευχών, θέματα χρηματοδότησης, ρυθμίσεις για την υπεργολαβία, την τροποποίηση και τη λύση της σύμβασης. Στο τέταρτο μέρος εισάγονται ρυθμίσεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, την διαδικασία καταχώρησης στοιχείων των σταδίων των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρό δημοσίων συμβάσεων. Στο πέμπτο μέρος περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την ένωμη προστασία των οικονομικών φορέων κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης, αλλά και για την επίλυση διαφορών κατά το στάδιο της εκτέλεσης. Στο τελευταίο έκτο μέρος ρυθμίζονται επιμέρους θέματα όπως τα όργανα διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης, καθώς και οι μεταβατικές καταργούμενες διατάξεις. Στο νομοσχέδιο αυτό επισημαίνουμε τις εξής καινοτομίες. Γίνεται σαφής αναλυτικός ορισμός της έννοιας του έργου, κατά τρόπο ώστε να μην απομένει καμία ασάφεια για το τι ακριβώς αποτελεί παραχώρηση έργου, γεγονός που στο παρελθόν είχε δημιουργήσει πολλές τρευλώσεις σχετικά με την εφαρμογή των εφαρμοστέων κανόνων. Αποφεύγεται η παράβαση ή η καταστρατήγηση του νόμου σε περίπτωση μεικτών συμβάσεων που περιλαμβάνουν έργα. Σε περίπτωση που μία σύμβαση περιλαμβάνει και στοιχεία που συνιστούν έργο κατά την έννοια του παρόντος, το ισχύον νομικό καθεστώς καθορίζεται με βάση το κύριο αντικείμενο της σύμβασης. Σε περίπτωση αμφιβολιών για το εάν μία σύμβαση αφορά έργο ή υπηρεσία, γεγονός που προσδιορίζει διαφορετικούς τεχνικούς όρους αλλά και ελέγχους, αρμόδιο να απομφαθεί είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης έργου δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς την προηγούμενη συντέλεση των απαιτούμενων απολωτριώσεων και την ολοκλήρωση των απαραίτητων ερευνών. Για πρώτη φορά περιλαμβάνεται στα συμβατικά τεύχη ο αναλυτικός προϋπολογισμός του έργου παραχώρησης, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα στην αποτύπωση της κατάστασης κατά την εξέλιξη ενός έργου. Εκτός από την περιγραφή του αντικειμένου του έργου, γίνεται πλέον σαφής αποτύπωση του αναλυτικού προϋπολογισμού των απαιτούμενων εργασιών. Για πρώτη φορά, το χρηματοοικονομικό μοντέλο περιλαμβάνει κοινωνικούς δείκτες και κριτήρια βάσει των οικονομικών συνθήκων που ισχύουν στη χώρα κατά το χρόνο διαμόρφωσής του για την οικονομική ανάπτυξη και για την προστασία ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Τέλος, απαιτείται τεχνική επάρκεια προκειμένου μία αναθέτουσα αρχή ή φορέας να διεξάγει διαδικασία ανάθεσης έργου παραχώρησης ή να επιβλέψει την εκτέλεσή του.
προσδιορίζονται με σαφήνεια και επακριβώς οι όροι που διασφαλίζουν τον υγιή οικονομικό ανταγωνισμό σε περιπτώσεις σύμβασης σύναψης συνάψεων παραχώρησης μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, λαμβάνοντας υπόψη την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναθέτουσα αρχή, η φορέας που δεν διαθέτει τον ελάχιστο αριθμό και τα προσόντα στελέχωσης θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει την τεχνική επάρκεια και τα έργα ανατίθενται με προγραμματική σύμβαση στην τεχνική υπηρεσία του υποπτεύοντος φορέα ή της περιφέρειας ή σε άλλη τεχνική υπηρεσία του κεντρικού δημόσιου τομέα. Με υπουργική απόφαση καθορίζεται η ελάχιστη στελέχωση. Και επειδή ο χρόνος λύγει, συμπερασματικά θα ήθελα να πω ότι στόχος του σχεδίου αυτού είναι η θέσπιση ενός αυτοτελού και ενιαίου και ομοιόμορφου κανονιστικού πλαισίου σύμφωνα με τα διεθνή νομοθετικά πρότυπα και τις παραδιδαγμένες βέλτιστες πρακτικές ώστε να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλώσεις του παρελθόντος. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Τυλογερίδου. Τώρα...